Κυρίες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε, Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022, έχουμε live στις 10. Το απόψινό μας live έχει θέμα πώς η νάρκησοι πάνε στο γραφείο του ψυχολόγου. Πώς ένας ψυχολόγος δηλαδή συναντά τους νάρκησους. Θα σας μιλήσω για τις εμπειρίες μου από το γραφείο. Θα σας πω την αλήθεια ότι δεν πάνε ήδη δεν πιστεύουν οι αρκήσει στη ψυχοθεραπεία, δεν θεωρούν πως έχουν κάποιο θέμα και χρειάζονται κάποια βοήθεια. Οι ναρκισσοί έρχονται στο γραφείο του ψυχολόγου μέσω των ιστοριών ζωή των ανθρώπων που καταλήγουν στο ψυχολόγο. Ο ναρκισσό έχει ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητα. Θα μιλήσουμε για το στυλ προσωπικότητα του σου και όχι για την ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα του β' πλέγματο. Και ο ναρκισσό αλληλεπιδρά με του ανθρώπου στο περιβάλλον του με συγκεκριμένου τρόπου με ναρκισιστικό αίσθημα κυριότητας και δικαιωματισμό, με παιδόμορφο κέντρισμο, με γκάζ λάιτινγκ, επιτίμηση, υποτίμηση και έλλειψη ορίων και σεβασμού. Δεν νιώθουν πώς νιώθουν οι άλλοι η Δεν επιδεικνύουν συναισθηματική ενσυναίσθηση, μόνο γνωστική. Θα το εξηγήσουμε στο live αυτό τι σημαίνει. Δεν λείπονται τους άλλους. Δεν νιώθουν άσχημα όταν πληγώνουν και στενοχωρούν τους άλλους. Νιώθουν άσχημα μόνο όταν προσβάλλονται ίδιοι και νιώθουν αδύναμοι και όταν φοβούνται πως ο κόσμος θα χάσει την καλή γνώμη που έχει για αυτούς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι ο ναρκισισμός ως στυλ προσωπικότητας, στην ουσία είναι μια επιδημία στην εποχή μας, και πώς η ναρκισή ως γονείς, αδέλφια, σύντροφοι, συνάδελφοι, φίλοι, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, επιφέρουν ψυχολογική ζημιά στους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Έχω συναντήσει πολλούς ναρκισσους στο γραφείο και ακριβώς η αναγνώριση πως είναι νάρκηση και η ενημέρωση και η ψυχική ενδυνάμωση των ανθρώπων που τους έχουν στη ζωή τους είναι βασικό εργαλείο ψυχικής, συναισθηματικής και γνωστικής αναδόμησης του ταλαιπωρημένου ανθρώπου που διαιρωτάται τι κάνει λάθος και γιατί νιώθει τόσο άσχημα. Ελάτε απόψε στις 10 να μιλήσουμε γι' αυτό και να μοιραστούμε τις ιστορίες μας, καθώς και να συζητήσουμε τρόπους ψυχικής ενδυνάμωσης, ώστε να προστατευόμαστε από την αρνητική επίδραση των ανθρώπων αυτών στη ζωή μας, των αδιάγνωστων, των άρκισων, των τοξικών. Το απόψινό μας live, Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022, στις 10 το βράδυ. Σας περιμένω.